δευτερόγραφο. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τις υπέροχες ευχές. Υπέροχο, κύριε. Υπέροχο. Θέλω να ακούσουμε λίγο το τραγούδι πρωτού. Το αναλύσουμε. Λίγο ησυχία, παιδιά, μόνο παρακαλώ. Α, είναι διασκευή, ε. Είναι μιξερισμένο. Ναι, ναι. Από τον ίδιο. Πολύ ωραίο. Ξέρετε, νομίζω δεν είναι τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού στη συγκεκριμένη στιγμή και με το ευχαριστήριο από κάτω. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι θα ακούμε και τις παιδικές φωνούλες από την χοροδία του Σπύρου Λάμπρου και το γεγονός ότι άγγιξε πάρα πολύ την καρδιά του Αντώνη Κανάκη. Γιατί σαν μπαμπάς αισθάνομαι ότι έχει βγάλει μια ευαισθησία που πρώτη φορά τη βλέπω στον Αντώνη. Μην ξεχνάτε ότι ο Αντώνης Κανάκης πριν από περίπου 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά, είχε χάσει τον πατέρα του. Και αυτό του είχε στοιχήσει πάρα πολύ. Από τότε άλλαξε τελείως και στάση ζωής. Έγραψε και ένα βιβλίο που όσοι το έχουν διαβάσει μου έχουν πει ότι φαίνεται η συναισθηματική του φόρτιση και το πόσο δεμένος ήταν με τον πατέρα του και την οικογένειά του. Παιδιά, εντάξει, και δεν είναι και πολύ μικρό. Αναθεώρησε όλα. Δηλαδή, γίνεται πατέρα σε μια ηλικία που δεν είναι και 20 χρόνια, ούτε 30. Είναι 40 κάτι. Καταρχάς είναι 48 χρονών, 49, αν δεν κάνω λάθος. Από το βιβλίο κιόλας φαινόταν ότι αναθεώρησε πολλά πράγματα από τη ζωή του. Γιατί, να σας πω κάτι, ο θάνατος και η ζωή σε κάνουν να τα βλέπεις τα πράγματα όχι τελώς διαφορετικά. Είναι ένα μπαμ, είναι ένα μεγάλο σοκ για έναν άνθρωπο. Και αυτό το έζησε. Ο Αντώνης Κανάκης με το θάνατο του πατέρα του, το σοκ το μεγάλο, και ήταν η πρώτη φορά που τον είδαμε να μιλάει συναισθηματικά και να βγάζει όλο αυτό το οποίο νιώθει προς τον κόσμο, γιατί πάντα ήταν αποστασιοποιημένος και έδειχνε κάτι διαφορετικό, δεν ήθελε δηλαδή στον κόσμο να ανοίγεται. Και η δεύτερη φορά είναι με τη γέννηση του παιδιού του, γιατί ήρθε μια ζωή καινούργια που του αλλάζει όλη του τη ζωή και όλη του το είναι και όλη του τη θεωρία, γιατί είναι η μεγαλύτερη ευλογία και σας το εύχομαι, έτσι, παιδιά. Έτσι. Κατερίνα, χθες, δεν ξέρω αν παρακολούθησες το ράδιο Αρβίλα. Δεν είδα, ο Κανάκης εμφανίστηκε με ένα ροζ πουκάμισο και αξίριστος και κουρασμένος. Αλλά συνάμα τόσο ευτυχισμένος. Ναι. Ήταν αξίριστος, αλλά κουρασμένος, αλλά φαινόταν τόσο όμορφα, παιδιά. Δηλαδή είχε μια παιδικότητα, ένα χαμόγελο σε όλη την εκπομπή. Μα έτσι ένας άντρας όταν γίνεται μπαμπάς, και ειδικά για πρώτη φορά. Λοιπόν, τις καλύτερες ευχές μας να δώσουμε, τις λέμε καθημερινά. Έχεις και κάτι άλλο? Ναι, θέλω λίγο, ναι, θέλω να διαβάσω κάτι που μου έκανε εντύπωση στη στήλη του Θέμη Μαλιστόμιτζη. Πρώτα απ' όλα δεν ήξερα ότι τον Αντώνη Κανάκη το λένε Αντώνη Δούμα. Από τον... Ναι, ούτε εγώ. Ναι. Το Κανάκης είναι... ψευδόνυμο. Ναι, είναι ψευδόνυμο. Ούτε εγώ το ήξερα. Ψευδόνυμο. Ναι. Από το κοριτσάκι θα λέγεται Δούμα, φαντάζομαι. Ναι. Γιατί το Κανάκης είναι το ψευδόνυμο. Κάνει, πλέκει το εγκόμιο του Αντώνη Κανάκη ο Θέμης και όχι άδικα. Αυτό που στις γενικές γραμμές λέει είναι ότι ο Αντώνης, ναι, μέσα στο πέρασμα των χρόνων κατάφερε να κρατήσει μια πολύ διακριτική στάση, mm-hmm, βγάζοντας ελάχιστα την προσωπική του ζωή σε σημεία, mm-hmm, κέραια για την ζωή του. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, και αυτό ενδεχομένως να είναι η μεγαλύτερη μαγιά ενός αυθεντικού στάρ αντιστάρ, που βάζει ο ίδιος τα όρια του και όχι ανάλογα με τα φεγγάρια του. Αυτό που θέλει να πει ο Θέμης, προφανώς. Καλά, Θέμη, φανταστικό. Είναι ότι πάντα τηρεί μια στάση. Έτσι. Και αυτό σεβαστήκαμε και όλοι οι δημοσιογράφοι. Το ότι δεν τον είδαμε στο μευτήριο να βγαίνει με τη σύντροφό του, δεν το έκανε από σταριλίκι. Όχι. Πάντα έτσι ήταν ο Αντώνης. Από άποψη το έκανε, επειδή όλα αυτά τα χρόνια. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν είναι στο παράδεισο, το έβρισκε, το δείτε μόνο από κάτι διακοπές. Ούτε έχει προβάλει ποτέ τη ζωή του. Έχει πολύ συγκεκριμένη στάση. Και διατηρεί πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό και με συγκίνησε ιδιαίτερα χθες ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα του. Παράδειγμα λοιπόν προς μίμηση είναι η στάση αυτή. Και πάμε στον.